Πραγματικά είναι μια σημαντική συνάντηση εκπαίδευση των υπηρεσιών μας, των τεχνικών υπηρεσιών και των οικονομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλουμε για να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο παρακολούθησης κυρίως των τεχνικών έργων. Και το λέω αυτό γιατί θυμάστε ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι θέλουμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη όλων των τεχνικών έργων της περιφέρειας Πελοποννήσου πατώντας και μόνο ένα κουμπί. Περί αυτού πρόκειται. Έχουν ακουστεί τόσο πολλά για την υλοποίηση και για την διαχείριση των δημοσίων έργων γενικότερα. Εμείς λοιπόν θέλουμε με την παρέμβαση αυτή να έχουμε απόλυτη διαφάνεια, ένα καθρέφτη θα έλεγα, στον οποίο θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των εργασιών. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να βλέπουμε στην οθόνη πότε το έργο εντάχθηκε, πότε δημοπρατήθηκε, αν έχει πληρωθεί, πόσο είναι το ποσοστό του φυσικού αντικειμένου το οποίο έχει γίνει, αν έχει πάρει παράταση, πότε ολοκληρώθηκε. Αυτά είναι οι πολύ σημαντικές για μας μεταρρυθμίσεις που έρχονται σε σχέση με τα τεχνικά έργα. Είναι μια εφαρμογή η οποία υπάρχει, γίνεται για δεύτερη φορά εκπαίδευση και πιστεύουμε ότι σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να σας καλέσουμε και εσάς και να σας δείξουμε υλοποιώντας πια αυτή την εφαρμογή έτσι ώστε επί του πρακτέου να κατανοήσετε πλήρως πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για έργα που δήθεν δεν δίνονται στοιχεία, για έργα που παίρνουν παρατάσεις, για έργα τα οποία πληρώνονται. Αυτά όλα θα μπορούμε λοιπόν να τα παρακολουθήσουμε με έναν ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να μην ξανακούσουμε ποτέ να λέει κανείς για κανένα λόγο ότι δήθεν στην περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιούνται έργα χωρίς να δίνουμε στοιχεία. Θα δοθεί η δυνατότητα στον οποιονδήποτε να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Βεβαίως είναι μια επιπλέον εργασία αυτή για τους υπαλλήλους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βρίσκονται εδώ όλες οι περιφερειακές μας ενότητες, γιατί αυτό δεν θα υλοποιηθεί μόνο από την Εύρα ή από την Αρκαδία, αλλά από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Το κατανοούμε αυτό το πρόβλημα που θέτουν οι υπηρεσίες μας, οι οποίες έχουν και πάρα πολύ λίγο προσωπικό. Νομίζω όμως ότι πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τις μεγαλύτερες δυνάμεις μας για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.